Τώρα πάμε στον αρχηγό τη εξωματική. Πάμε στα πολιτικά. Για θα φωτογραφήσουμε με την κυρία Κεχαγιά, την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον συναδελφό μας τον Γιάννη τον Μαρχιγιάννη. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Κασελάκης εχθές για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το νέο εθνικό πλαίσιο αντιμετώπισης. Από ό,τι φαίνεται, διαφωνεί με τα μέτρα. Διαφωνεί, πήρε αποστάσεις, κατέθεσε και δικές προτάσεις, μίλησε για ξινά. Δεξιά ξινά στα φύλλα. Και έκανε και κάποιες προτάσεις όμως. Ναι. Συγκεκριμένες απέναντι στην κυβέρνηση. Για να τον ακούσω όπως το είπε. Πανέρχομαι όμως στα δίθεν μέτρα για τον πούλι. Ξέρετε τι είναι? Είναι δεξιά ξινά στα φύλλα. Πολύ απλά το λέω. Αποβολές, ποινολόγιο, επίρρυψη ευθυνών στους γονείς, καταγγελίες πολιτών. Επομένως, διαφωνεί με αυτά τα μέτρα ο κ. Κασελάκης. Έκανε μια σειρά από προτάσεις, βέβαια, απέναντι σε αυτά. Δεν τα κατήγγειλε απλώς. Ναι. Είπε και τι πρέπει να γίνει στα σχολεία. Πάμε στην κυρία Βούλα Κεχαγιά, λοιπόν, εδώ κοντά μας, εκπρόσωπος τύπου. Καλημέρα, κυρία Κεχαγιά. Καλημέρα. Συνάδελφός μας, ο Γιάννης Μακρυγιάννης, εδώ. Καλημέρα, Γιάννη, καλώς ήρθες. Καλημέρα και στον κύριο Μακρυγιάννη. Εσείς, από ό,τι καταλάβαμε, διαφωνείτε με αυτά τα μέτρα της κυβέρνησης. Κάτι πρέπει να γίνει όμως στα σχολεία. Εδώ η κατάσταση έχει ξεφύγει, κυρία Κεχαγιά. Εμείς θεωρούμε πάντως ότι δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα, τα είπε και ο κύριος Κασελάκης. Δεν επαρκούν καθόλου, είναι άστοχα, είναι σε λάθος κατεύθυνση, υπάρχει καθόλου συνέπεια. Δεν επαρκούν, συνέπεια πρέπει να υπάρχει. Εννοείται. Άρα, αλλά αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν. Η πενθήμερη αποβολή δεν είναι μέτρο το οποίο μπορεί να είναι αποτρεπτικό, κύριε Παυλόπουλε. Οι κοινωνίες έχουν εξελιχθεί, το ίδιο και τα παιδιά μας. Mm-hmm. Το να αποβάλεις ένα παιδί σήμερα που ενδεχομένως να μην είναι αποθητικό, να είναι ελκυστικό για ένα νέο σήμερα, έναν έφηβο, ο οποίος ενδεχομένως να θέλει μία άλλη προσέγγιση. Mm-hmm. Θέλουμε περισσότερους ψυχολόγους στα σχολεία. Το άλλο μέτρο, κυρία Κεχαγιά, το να πληρώνουμε εμείς οι γονείς τα σπασμένα των παιδιών, είναι θετικό ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε. Ένα παιδί δεν ζει μόνο του, ειδικά όταν είναι στην εφηβεία ή όταν επιδίδεται σε τέτοιες πράξεις, ας το πω, παρενόχλησης των συμμαθητών του. Ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, ένα οικογενειακό περιβάλλον. Ενδεχομένως και ο γονέας να φέρει την ευθύνη για το τι κατευθύνσεις δίνει στο παιδί του. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Αλλά εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα, κύριε Καγιά. Έχουμε 1, 2, 3, 5 παιδιά που σπάνε, καταστρέφουν, διαλύουν μες στο σχολείο. Mm-hmm. Έχουν ευθύνη οι γονείς να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά, ναι ή όχι? Οι γονείς θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Αυτό γίνεται διαχρονικά, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται διαχρονικά, δεν καλούνται οι γονείς στα σχολεία. Όχι, δεν γίνεται. Εμείς τα πληρώνουμε όλα αυτά. Όχι, αυτό λέω. Εμείς οι υπόλοιποι, όλοι οι Έλληνες, φορολογούμε. Διαχρονικά δεν γίνεται να καλούνται οι γονείς στα σχολεία για επίπληξη ή για συστάσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά του παιδιού. Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω τόση ώρα? Γιατί ακούσαμε τον συνάδελφό σας, τον κύριο Τσίπρα, να λέει ότι αυτά πρέπει να τα συνεχίσουν. Ο κύριος Γιώργος Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ. Α, το εννοείται. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο οποίος είπε χθες ότι αυτά πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι, όχι οι γονείς. Όλοι εμείς, λέει. Για πάμε να τον ακούσουμε πώς το είπε. Να μην τον κρίνουμε κιόλας λάθος τον άνθρωπο, για άλλα. Όταν το παιδί μου πάει και σπάσει 3 τζάμια και 2 θρανία στο σχολείο, να είμαι υποχρεωμένος να τα πληρώνω? Ο γονιός. Ναι. Ο γονιός. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα αυτό. Ποιος πρέπει να τα πληρώσει? Να μην είναι. Ποιος πρέπει να τα πληρώσει? Τα 3 τζάμια και τα 2 θρανία. Δηλαδή, μέχρι τώρα ποιος τα πληρώνει? Μέχρι τώρα όλοι μας. Ναι. Ωραία, όλοι μας. Να συνεχίσουμε να τα πληρώνουμε όλοι μας. Για ποιο λόγο? Ακούστε κάτι, με την ατομική ευθύνη, αυτή η αντίληψη περί ατομικής ευθύνης, δεν πρόκειται να λύσει απολύτως τίποτα. Άρα αυτή είναι η κατεύθυνση της ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Ακούστε, να τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι δεύτερο που έρχεται πίσω από το γεγονός που έχει επισυμβεί σε μια σχολική τάξη και σε ένα σχολικό συγκρότημα. Εδώ λέτε και ναι, παιδιά, να υπάρχουν συνέπειες. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν συνέπειες. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα κανένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί δεν θεωρείται ότι είναι σωστή κατεύθυνση. Άρα λύση έχουμε εδώ πέρα? Φυσικά και θα υπάρξουν λύσεις, κύριε Παυλόπουλε. Σας είπα, πρέπει να υπάρχουν πολύ περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία, να υπάρχει κοινωνική στήριξη νεαρών παιδιών τα οποία ξεφεύγουν στη συμπεριφορά τους και έχουν ίσως μια πιο επιθετική και βίαιη συμπεριφορά. Εννοείται, ο κύριος Κασελάκης δεν αφόρησε τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Δεξιά στα φύλλα. Είπε ότι είναι λίγο
αναχρονιστικά. Μάλιστα. Ότι δεν είναι, παίρνει τη βέργα ο καθηγητής, ναι, και τιμωρεί τον μαθητή. Θέλουμε ενδεχομένως, οι κοινωνίες εξελίσσονται, πιο μοντέρνα μέτρα, άλλη τα οποία ενδεχομένως ακριβώς να συμφωνήσουν και οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι έχουν μία περίεργη συμπεριφορά. Άλλα, τα μέτρα είχαν... Δεν βοηθάει την εκπαιδευτική Τα μέτρα πάντως είχαν ένα μονοδιάστατο χαρακτήρα. Ρίχναν το βάρος κυρίως... και ρίχνουν το βάρος κυρίως στην τιμωρητική διαδικασία. Αυτό τώρα με τις ζημιές και ποιος θα τις πληρώνει, εμένα μου θυμίζει την ταινία, δεν είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Δηλαδή το έκανε η κυρία, το έκανε η Βούλα, το έκανε ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Άκης, και άρα πάμε να το λογαριασμό. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Είναι πιο περίεργη διαδικασία και μου θυμίζει το άρωμα γυναίκας. Θυμάστε πώς τελειώνει η ταινία, πώς τελειώνει... Εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο είναι καλύτερο από την ταινία. Πώς τελειώνει, βεβαίως. Ναι, ναι, σωστό. Πάντα πολύ τα σωστό. Βιβλία τις περισσότερες φορές είναι καλύτερα. Φτιάχνεται ένα σχολείο, λέει, καρφιών, λέει ο Αλ Πατσίνο, αν θυμάστε εκείνη τη διάλεξη που πάει και τα βάζει με την τιμωρητική προσέγγιση που έχει εκείνο το λίκνο των ηγετών, όπως το λέει. Τότε τι θα λειτουργήσει αποτελεστικά, παιδιά, αν δεν υπάρχει συνέπεια, αν δεν υπάρχει αίσθηση ότι έχει αυτό που κάνω... Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά. Έχει αποδειχθεί. Και εδώ η κυβέρνηση διαπνέεται δυστυχώς από μία αντίληψη ότι για πάσα νόσο και πάσα μαλακία είναι η αστυνομία. Με συγχωρείτε δηλαδή. Για οτιδήποτε. Τι θα κάνουμε, θα τιμωρήσουμε. Τι θα κάνουμε, θα στείλουμε την αστυνομία. Τι θα κάνουμε, δεν πάει έτσι. Εδώ, αν δεν έχεις ένα πλέγμα μέτρων, για παράδειγμα αυτό που αναγκάστηκε την επόμενη μέρα να πει, ή μάλλον το ίδιο βράδυ για να είμαι ακριβής, ο κύριος Περακάκης για τους ψυχολόγους. Έχει υποδειχθεί... Είπε εδώ τις αυξήσεις, ας όλοι. Ναι, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα, Δημήτρη. Κοιτάξτε να κύριε δείτε. Κύριε Μακρυγιάννη, με συγχωρείτε, επειδή το ανέφερα 2 ή 3 φορές για τους ψυχολόγους. Ναι. Είναι άλλο ένας ψυχολόγος να είναι επισκέπτης στο σχολείο και να περνάει μία ώρα ή μία με δύο φορές την εβδομάδα. Λέει, πάλι, ναι. Και άλλο να είναι σταθερά μέσα στο σχολείο. Εσείς προτείνετε κάθε μέρα μία ώρα κανονικά ψυχολόγος. Όχι, να είναι σταθερά ψυχολόγος. Για να αποκτήσει σχέσεις με τα παιδιά και να ξέρει το κάθε. Και αν υπάρξει μία συμπεριφορά η οποία έτσι είναι λίγο παραβατική, να αντιμετωπιστεί και να επιληθεί εκείνη την ώρα. Με συγχωρείτε, κύριε Κεχάγια, πάντως εγώ επισημαίνω το εξής, παρακαλώ. Εγώ επισημαίνω το εξής, ότι η λογική, το είδαμε και με τους ποινικούς κώδικες, mm-hmm, παραβατικότητα λέει ο ποινικός καταλογισμός στα 10 χρόνια τώρα. Και πάει λέγοντας, η προσέγγιση ότι με την τιμωρία θα διορθώσουμε τα πράγματα, αν μη τι άλλο είναι ελλιπής. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Mm. Είναι κατά τη γνώμη μου μια αναχρονιστική μέθοδος. Και μέχρι να καταφέρει ο ψυχολόγος να αναγνωρίσει το παιδί που χρειάζεται βοήθεια, το θύμα που θα υφίσταται την κακοποιητική συμπεριφορά, που θα γυρίζει στο σπίτι του κλεισμένο στον εφιάλτη του, θα τρώει τις σάρκες του στην τουαλέτα, γιατί δεν θα μπορεί να το εκφράσει στους γονείς του, που θα ζει όλο αυτό να μείνει όλο αυτό το κολγοθά. Τι θα γίνει, πάρει, κύριε Παπαδόπουλο, με συγχωρείτε πάλι, κύριε Μακρυγιάννη. Δεν θα νιώθει ένα αίσθημα, δεν θα έχει κάπου να κουμπίσει. Αν θα πάρει πενθήμερη αποβολή το παιδί, ο συμμαθητής του, ο οποίος του ασκεί ψυχολογική πίεση, ενδεχομένως και σωματική, θα επιληθεί το πρόβλημα. Mm-hmm. Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θα επιληθεί. Δεν λέει πάντως κάποιος. Χρειάζονται πιο βαθιά μέτρα, λίγο πιο σύγχρονα. Αν αισθάνεται ο άλλος ότι θα χάσει τη χρονιά, αν αισθάνεται ότι θα φύγει από το σχολείο που έχει καταφέρει να κάνει το μάγκα. Δεν λέω ότι είναι μονοδιάστατο. Ναι. Δεν λέω αυτό. Αυτό λέμε. Να μην μένουμε εκεί όλοι και να μην υπάρχει τιμωρία πάντως. Εμείς λέμε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, εμείς δεν βάζω τον κύριο Μακρυγιάννη προς Θεού, είναι μονοδιάστατα και λίγο αναχρονιστικά. Θέλει μια ευρύτερη αντίληψη και προσέγγιση των πραγμάτων. Πάμε παρακάτω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Κεχαγιά. Χθες ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει ότι εκείνος ήταν δεύτερο κόμμα και ότι δεν το συζητάει. Το τρίτο κόμμα είναι ήττα για το ΠΑΣΟΚ. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, αν ένα κόμμα δημιούργησε προβλήματα και ήττες στην κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και αντικειμενικά δεν έχει άδικο σε αυτό. Εννοούμε με τις επιτυχίες κατά το ΠΑΣΟΚ, με τις αποπομπές των υπουργών κτλ. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Μπορεί να πει κανείς όχι. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ προκάλεσε την πρόταση της πιστείας. Δεν την προκαλέσατε εσείς. Με το όποιο αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί έγινε η συζήτηση. Εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, έβαλε και μία άλλη πρόταση στο τραπέζι και θα ήθελα να μου πείτε, αν εσείς τη δέχεστε, την πρόταση του debate. Ναι. Να γίνει ένα debate για τις ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός σας θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο debate. Ακούστε να δείτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά είναι ανοιχτός στα debates και το ξέρετε.
Και εξ όσων πληροφορούμε, το ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε το ζήτημα του debate, ναι. Όμως θα συζητηθεί σε μία επόμενη διαδικασία. Επομένως, μέχρι τότε, σας το έχω ξαναπεί και μάλιστα στην εκπομπή σας, εμείς είμαστε ανοιχτοί στα debates, αλλά πρέπει να βλέπουμε και με ποιους όρους γίνονται. Ναι. Και φυσικά, χαρακτήρισε... δεν είναι μόνο το ένα debate που ζητάει το ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ναι. ότι πάμε εντάξει, για debate, θα μπορούσε και να είναι και ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και χαρακτήρισε επίσης... Αν πρόκειται για debates 2, νομίζω ότι ναι. δεν έχει θέση, λέει το κύριο Σαβουλάκης. Αν είναι για 2. Μάλιστα. Ο, δεν είπε για 2, γενικό είπα. Από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον χθες από τη συνέντευξή του. Χαρακτήρισε δε τα περί εκλογών με διεθνείς παρατηρητές σαν χλαμάρες. Εντάξει, ακούμε με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη και όλα αυτά που λέει. Ο κύριος Ανδρουλάκης τα λέει όλα σωστά και οι πολιτικοί του αντίπαλοι λένε σαχλαμάρες και ανοησίες. Τις ακούω αυτές τις εκφράσεις όπως διατυπώνονται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Εγώ θέλω να επαναλάβω και στο ΠΑΣΟΚ και σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Και εμείς εκεί στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στο να αποδομήσουμε την παραπλανητική πολιτική με την οποία ασκείται η διακυβέρνηση επί πρωθυπουργίας του κυρίου Μητσοτάκη. Mm. Δεν ενδιαφερόμαστε με το να αποδομήσουμε το ΠΑΣΟΚ. Αν ασχολιόμασταν από το πρωί έως το βράδυ με το τι κάνει και τι λέει το ΠΑΣΟΚ, με το αν νομίζει το ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλοντας το ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του θα κερδίσει πόντους, θα αναλωνόμασταν. Έχει αναλωθεί στο να σας προσβάλλει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, προφανώς μιλώντας για σαχλαμάρες και ανοησίες, ναι. μας προσβάλλει. Άκουγα και τον υπουργό, τον κύριο Κερίδη προηγουμένως εδώ, που είπε ότι υπάρχουν χαζοχαρούμενοι, ότι κάνουν πολιτική lifestyle, influencers και όλα αυτά. Ακούστε να δείτε, το να υποτιμάς τον αντίπαλό σου δεν με είπε, τέτοιους... Δεν είπε, δεν ονομάτισε τον κύριο Κασελάκη. Όχι, δεν ονομάτισε, αλλά νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ποιους εννοούσε. Εκτός αν εννοούσε κάποιους άλλους. Mm. Και τότε το παίρνω πίσω. Μάλλον δεν εννοούσε πίσω. Κάτι άλλο. Ας το γενικεύσω λοιπόν. Mm. Το να υποτιμάς τον πολιτικό σου αντίπαλο λέγοντας συνέχεια ότι λες συναρτησίες και χαζομάρες, δεν νομίζω ότι τροφοδοτεί το πολιτικό σου εγώ, παρά μόνο σε ένα εκλογικό κροατήριο που ούτως ή άλλως θα σε ακούσει, γιατί θέλει πάντα και διαρκώς να σε υποστηρίζει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, με την πρόταση δυσπιστίας υπήρξε το άρθρο του κυρίου Κασελάκη, κυρία Κεχαγιά, που δεν ήταν και τόσο τιμητικό για την πρόταση. Εγώ στην τώρα οποία... Εγώ όμως την κυβέρνηση, αλλά δεν πειράζει. Ναι, όχι, λέω, επειδή υπάρχει μια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε, οι προοδευτικοί πολίτες θα ήθελαν ένα πιο ενιαίο μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση από τις προοδευτικές δυνάμεις. Βλέπουμε πολλές φορές και ο ΣΥΡΙΖΑ να τροφοδοτεί αυτή την αντιπαράθεση. Όχι μόνο ο κ. Ανδρουλάκης. Συμφωνώ, δεν την τροφοδοτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνώ απολύτως με τη διαπίστωσή σας ότι οι πολίτες θα ήθελαν ένα ενιαίο και δημοκρατικό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Όσοι πολίτες θέλουν αυτό το μέτωπο. Και σας ρωτώ, βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο λέει, δεν λέει δικαιώνουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης όπως έπρεπε και όφιλε, πήγε και έκανε ένσταση για τη συνταγματικότητα. Και το δικαστήριο δεν δικαίωσε τον κύριο Ανδρουλάκη, καταδίκασε την κυβέρνηση που πέρασε το σχετικό νόμο με τη σχετική τροπολογία. Έτσι, για να είμαστε σαφείς και ως προς τις διατυπώσεις μας. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης καλώς έπραξε και καλώς κινήθηκε. Αντί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης να χαρεί, όπως και το έκανε στη Βουλή, άρχισε να μιλάει για συκοφάντες του ΣΥΡΙΖΑ και τις ηγεσίες του, ξεχνώντας και λησμονώντας ότι όταν είχαμε τις αποκαλύψεις, κύριε Μακρυγιάννη, για τις υποκλοπές, 2 ολόκληρα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ... Είχε πρωτοστατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε, ακριβώς, ξέρετε για ποιους λόγους κατηγορούνταν. Ότι κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση, ότι έχει ρίξει το βάρος του στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ότι εξ αυτού του λόγου χάνει πολιτικά. Εμείς λοιπόν πρωτοστατήσαμε, πήραμε αναφανδόν το μέρος του κυρίου Ανδρουλάκη και όσο μπορούσαμε τον στηρίξαμε σε αυτό και εξακολουθούμε να το στηρίξουμε στη δικαίωση την οποία πρέπει να βρει. Βάζω τελεία. Άρα, εγώ δεν δέχομαι, κύριε Μακρυγιάννη, ότι εμείς τροφοδοτούμε την αντιπαράθεση. Μέρος του δεν φίλου ΣΥΡΙΖΑϊκού τύπου που άφησε χαρακτηρισμούς για τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θέλει να πολιτεύεται με χαρακτηρισμούς και έτσι να πάμε στις ευρωεκλογές. Εδώ υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα που πρέπει να συνεργαστείτε πάντως στη Βουλή, γιατί
η αντιπολίτευση είναι αρκετά κατακερματισμένη μετά τις εκλογές του Ιουνίου, όπως το θέμα των τεμπών, διότι σήμερα ο Πρωθυπουργός έβγαλε μία είδηση, μία-δυο ειδήσεις γύρω από αυτά τα θέματα, δεν απέκλεισε το εμπορικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία να μετέφερε ξυλόλιο. Κάποιο υλικό παράνομο. Παλαιότερα. Αυτό του κύριε Μακρυγιάννη. Λέω, έτσι, λέω, γιατί πριν ένα χρόνο άλλα έλεγε. Παρότι έλεγε άλλα. Και επίσης δεν απέκλεισε ότι μπορεί να έγινε και μονταζιέρα. Κάτι που άφησε υλικό, και ο κύριος Τερζάκης εδώ στο Sky, στο ραδιόφωνο. Στον Άρη Πορτοσάλτη. Άρα και μονταζιέρα και μπάζωμα και ηχητικά και ξυλόλιο. Έχουμε πλήρη μετροπή. Επανέχεται αλλιώς η ιστορία αυτή. Καλημέρα κύριε Κεχαγιά. Δεν τελειώνει. Καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.